Και τι δεν έχουμε σήμερα. Mm. 9 η ώρα λοιπόν, ξεκίνησαν τα παλικάρια και τα κορίτσια. Φεύγουνε, φύγανε για Άγιο Δομήνικο, αυτή τη στιγμή πετούν. Και εμείς από τα χαράματα, οι δημοσιογράφοι αυτής της εκπομπής, από τις 4 η ώρα, είμαστε μαζί τους. Κυριολεκτικά είμαστε μαζί τους. Όπως ήμασταν μαζί τους και κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης, παρακαλώ να ξεκινήσουμε την απευθεία σύνδεση από το αεροδρόμιο, όπως ήμασταν μαζί τους και μέσα στο Πούλμαν και μέσα στο κτίριο της Ατζούν. Γενικά, τώρα στο τέλος αποφασίσαμε να μην τους αφήσουμε καθόλου μόνους τους. Καλημέρα και στους δύο. Να ξεκινήσω από την Ελένη Μουστάκη, η οποία... ναι, ξεκινάμε πάντα από τις κυρίες. Καλημέρα! Η οποία ξεκίνησε... Κοίταξε, τι ώρα ξύπνησες, αγάπη μου, εσύ? Κοιμήθηκα καθόλου, είχα την αγωνία των Survivor, το κούνησα το μαντήλι. Το κούνησες το μαντήλι, γιατί εσύ ξεκίνησες από το κτίριο της Ατζούν Media. Ουσιαστικά στις 4 ήμουνα στην Ατζούν. Το σημείο συνάντησης όλων των παικτών, όπου ξεκίνησαν από εκεί με τα πούλμαν να φτάσουν στο αεροδρόμιο. Ξεκινάω όμως από τον Χρήστο Λυσέα. Καλημέρα, γόρι μου γλυκό, και χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Εδώ σήμερα από νωρίς το πρωί, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, αποχαιρετήσαμε επιτέλους τους παίκτες που θα συμμετέχουν στο Survivor All Star. Ήρθανε όλοι εδώ πέρα, όλοι όσοι ξέραμε, όλοι όσοι είχαμε δει στα τρέιλερ. Ήτανε όλοι εδώ, δεν υπήρχε κάποια έκπληξη, κάποιος που δεν περιμέναμε να δούμε. Λίγο πριν τις 6 φτάσαν τα βαν που ξεκινήσαν με την Ελένη από την Ατζούν Μίντια. Βλέπω τα πλάνα, γίνεται χαμός. Αν είναι εύκολο, δώστα μου λίγο. Χαμός. Και παράλληλα ο Χρήστος να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ και όσα πρόσεξε. Έχει ήχο. Πάμε λίγο να πάρουμε μια γεύση από το χαμό στο αεροδρόμιο. Αγχωμένος, πανέτοιμος, έτοιμος για την νίκη. Παιδιά, ο Βασάλος και η Ευρυδίκη περάσανε. Πότε. Ωραία, ας μας απαντήσει αυτή την ερώτηση, καθώς βλέπουμε τα πλάνα που έκανε η συνάδελφος από άλλο κανάλι. Χρήστο μου, ήτανε μαζί η Ευρυδίκη. Γιατί είναι ένα ζευγάρι το οποίο το γνωρίσαμε μέσα. Θέλω να σας πω, ναι, ακριβώς αυτό. Όλοι οι παίκτες φτάσανε γκρουπαριστά μέσα στο αεροδρόμιο για να αφήσουν τις βαλίτσες τους. Η Ευρυδίκη με τον Κωνσταντίνο ήταν σχεδόν δίπλα-δίπλα. Ωστόσο δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμματα ούτε μίλησαν. Είχε ο καθένας τη δική του παρέα. Πάω πάρα πολύ. Η Ευρυδίκη ήταν με τον Κώστα Αναγνωστόπουλο, που είναι και φίλη στη ζωή έξω. Άρα δηλαδή δεν τους είδατε καθόλου να είναι μαζί. Όσο τους είδαμε και περιμένουν να αφήσουν τις βαλίτσες τους, δεν μίλησε κανένας με κανέναν. Γιατί παρότι χωρίσανε, γνωρίζουμε εδώ από τον φίλο μας τον Νίκο Γεωργιάδη, ναι, ότι μένουν στο ίδιο σπίτι, ναι, ενώ ότι είχαν μια... έχουν μια καλή σχέση. Όχι, δεν υπάρχει ούτε αντιπάθεια, ούτε μίσος. Είναι χωρισμένοι μεν εδώ και πολύ καιρό, εδώ και μήνες. Αλλά ταυτόχρονα έχουν μια αγάπη μεταξύ τους. Εντάξει, τώρα αλλά εδώ είναι μπροστά στις κάμερες. Η κάμερα μπροστά θα καθόσουν τώρα να κάνουν. Ακριβώς, μπροστά στις κάμερες. Με το οποιοδήποτε δικαίωμα, γιατί πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς αντιδράσουν εκεί που τους περιμένουν. Ναι, αλλά εντάξει, μια ματιά ο ένας τον άλλον θα έριχνε, ρε παιδί μου. Μια ματιά. Ήρθανε όλοι αυτοί που βλέπουμε οι παίκτες με ένα πούλμαν. Δηλαδή ήρθε ένα πούλμαν. Όχι, ήταν δύο. Τα μαύρα βανάκια ήταν δύο. Πού να χωρέσουν. Μα είναι και πάρα πολύ πια, δηλαδή. Δεν ξέρω, μπορεί να διαβάσω από όλα. Υπήρχανε παρεάκια. Υπήρχανε, θέλω να σας πω, τα είδαμε τα πρώτα παρεάκια να δημιουργούνται. Αυτό θα γίνεται και στον Άγιο Δομήνικο. Είναι πρόσωπο. Θέλω να δω όμως εγώ προσωπικά, γνωριστεί, αν τα παρεάκια αυτά θα συνεχίσουν να είναι και εκεί. Γιατί ποια έχουμε δει πολλές φορές να... Είδαμε τη Σταυρούλα Χρυσαϊδή μαζί με την Ελένη Χαμπέρι να είναι πολύ κοντά. Ωραία. Τον Τάκη Καραγκούνια με τον Μάριο Πρίαμο Ιωαννίδη. Δεν ξέρω. Εμένα μου φάνηκε λίγο περίεργο αυτό. Ναι. Παραλίγο να ήμουν εγώ με τον Τάκη Καραγκούνια παρέα. Τόσο θες που μιλήσαμε. Και είδαμε πολύ κοντά και τα ζευγάρια που εντάξει, ο Σάκης με τη Μαριαλένα ήταν ζευγάρι στη ζωή, πολύ κοντά. Ήτανε πάντα μόνοι μαζί εδώ πέρα. Ήταν μόνο Χρήστο το ζευγάρι αυτό. Ήταν μόνο του. Όχι. Ήταν πολύ, πολύ μαζί με όλου, αλλά ήταν μαζί πολύ, ιδιαίτερα μαζί. Και η Ήβρυση είδαμε το Σπύρο Μαρτίκα. Μου είπαν εμένα ότι ήταν και λίγο σπίτι. Υπήρχε όμω ένα άνθρωπο. Ναι. Που πέρασε παιδιά παρατήρητος. Δεν τον είδαμε. Ο Στέλιος Χανταμπάκης. Τι εννοείς απαρατήρητος? Δεν τον είδε κανένας δημοσιογράφος. Κανένας από τους δημοσιογράφους δεν τον είδε. Ήταν εδώ πέρα, μάθαμε με κουκούλα, δεν τον αναγνωρίσαμε κανείς, αλλά ήταν εδώ.
Δηλαδή, συγγνώμη, δεν ήταν. Πας να κάνεις το check-in, να αφήσεις τις βαλίτσες, να πάρεις το εισιτήριο τέλος πάντων. Δεν ήταν εκεί στην ουρά. Δεν τον κανένας μας. Δεν γίνεται. Ήσασταν πόσοι δημοσιογράφοι εκεί. Πέντε τουλάχιστον. Στο αεροδρόμιο έφτασε, Ελένη. Μέσα στα βαν ήταν ο άνθρωπος. Έχει ταξιδέψει, Ελένη μου. Ναι, ήταν. Ελένη. Φυσικά ήταν φαίη, απλά είχε βάλει την κουκούλα. Εγώ τα ξέρω περισσότερο γιατί ήμουν από την αρχή μαζί τους και μέσα στα πούλμαν, οπότε είδα τι έκανε ο καθένας. Ο Στέλιος ήθελε να είναι πιο απαρατήρητος, η αλήθεια είναι, και το πέτυχε. Αυτό, είχε αν βάλει την κουκούλα του. Είναι ότι κρύβομαι. Δηλαδή, ναι, βλέπεις τους δημοσιογράφους. Δηλώσεις δεν έκανε κανείς τους ούτως ή άλλως σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω πίναν σου μίλησε. Προφανώς λόγω συμβολέου πια. Όχι, δεν είναι κράτη, κρατάει μια στάση. Δεν είναι ρόλο. Κρατάει μια στάση. Δεν ήθελα να πει καμία κουβέντα, ενώ όλοι μίλησαν. Δηλαδή το καλημέρα το λες, δεν χρειάζεται να βάλεις κουκούλα. Είναι θέμα στάσης. Εγώ συμφωνώ εδώ με την Έλενα. Πάντως εμείς ακολουθήσαμε κατά πόδας όλους τους παίκτες. Δεν μας μίλησε κανένας σχεδόν. Ήταν όλοι σαν να τους είχαμε κάνει κάτι. Χρήστο, η Δαλάκα φαίνεται λίγο σκυθροπή στα πλάνα. Η Δαλάκα ήταν λίγο σκυθροπή και λίγο απομονωμένη. Την είδατε, ρε παιδιά, εγώ είναι λίγο σαν στεναχωρημένη. Είναι ακριβώς. Έτσι μίλαγε και στο τηλέφωνο συνέχεια. Ήταν λίγο απομονωμένη από όλους τους υπόλοιπους. Νίκο μου. Όχι, η ψυχολογία της δεν είναι πολύ καλή. Δεν είναι πάρα πολύ καλή. Γιατί αφήνει το αγόρι. Το αγόρι το έχει αφήσει από πριν. Που είναι και όμορφο, και αυτή όμορφη. Ναι, αλλά, και αυτός εγώ τον είδα τώρα στο Instagram. Δεν είναι μαζί. Δεν πέρασαν μαζί την πρωτοχρονιά. Εκείνος ήταν Θεσσαλονίκη, εκείνη στην Κατερίνη. Πώς να την περάσουν μαζί την πρωτοχρονιά. Έγινε μια προσπάθεια. Θα σου πω, καλέ. Καλέ, δεν το έχουμε το ρεπορτάζ όλο. Έγινε μια προσπάθεια επανασύνδεσης τα Χριστούγεννα, όταν εκείνος επέστρεψε από τον Παναμά. Πήγανε μαζί με τις μαμάδες τους κιόλας και πέρασαν μαζί τις γιορτές. Αλλά μετά πάλι. Δεν. Γιατί υπάρχει αυτό το εγώ θέμα. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα αντέξει. Είναι πολύ ερωτευμένοι. Αυτές οι σχέσεις είναι σχέσεις πάθους που έχουν εντάσεις και ξανά είναι μαζί. Γνώμη μου τώρα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το κορίτσι θα γυρίσει πίσω στην αγκαλιά του αγοριού της. Αυτή είναι η δική μου αισιόδοξη πλευρά. Αισιόδοξη δεν είναι. Αυτό είναι. Να μείνει στο survivor ή να γυρίσει. Μα δεν μπορεί να γυρίσει. Εμείς δεν θέλουμε οι άνθρωποι να χωρίζουν. Ναι, ναι, ξέρω.